Καταρχήν θέλω να χαρώ το συνέδριο, το σημαντικό συνέδριο που γίνεται, τους δύο οργανωτές, όσους έχουν συμβάλει στην δημιουργία του συνεδρίου αυτού, θα σας αφήσω το συνέδριο. Η σημερινή μου εισηγήση θα επικεντρωθεί αποκλειστικά σε μελλοντικούς και εξάρτητες και αδιαρρητικούς της εκκλησιαστικής μουσικής από τον παλαιόν χρόνο έως και τον 19ο αιώνα, που κατάγονται ή έδωσαν στο δωδεκανησιακό χώρο και μας παρέδωσαν επόμενο έργο, το οποίο συναντούμε στους ψηφούς και ολόγραφους κώδικες ή και σε έντυπα βιβλία. Για τους εκκλησιαστικούς μουσικούς του δωδεκανησιακού χώρου οι γνώσεις είναι ελάχιστες. Μάλιστα, πριν από λίγα χρόνια δεν γνωρίζαμε σχεδόν τίποτα. Ευτυχώς σήμερα, με την πρόοδο της μουσικολογικής έρευνας, μας αποκαλύπτεται το όνομα και το έργο των μουσικών του χώρου αυτού και έτσι γίνεται γνωστή και η συνεισφορά της δωδεκανήσου στο μεγάλο μουσικό οικοδόμημα της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας. Από τη μέχρι σήμερα έρευνα στους μουσικούς χειρόγραφους κώδικες και την έντυπη παράδοση διαπιστώνεται ότι σε σχέση με άλλους στόχους του ελλαδικού χώρου, η συμμετοχή των δωδεκανησίων στο σύνολο της μουσικής δημιουργίας μπορεί να είναι μικρή σε αριθμούς αναφορά, αλλά όμως είναι σημαντικό διότι την ποιότητα του. Εκτός αυτού, μερικοί από τους δωδεκανήσιους μουσικούς και ιδίως οι πιο παλιοί συναντηθούνται μεταξύ των πλέον επιφανών της εκκλησίας μας. Από την παραπάνω διαπίστωση γεννάται εύκολο εύλογο ερώτημα, εάν και κατά πόσο υπήρξε αύξηση της βυζαντινής μουσικής και στο δωδεκανησιακό χώρο. Εφόσον όπως αυτά τα νησιά, έτσι και η Δωδεκάνησος, αποτέλεσαν από παλιά χώρους σχεδόν αυτοτελείς γεωγραφικά, με αποτέλεσμα να διαμορφώσουν μεταξύ άλλων και τη δική τους πολιτιστική και εύκολα διακρινόμενη από τους άλλους ελληνικούς χώρους έκφραση μουσική. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσω ότι δεν αναφέρεται πουθενά δωδεκανησιακό μουσικό ψαλτικό ιδίωμα, σε αντίθεση βέβαια αυτό με όλες σχεδόν τις άλλες περιοχές του ελληνικού χώρου και όχι μόνο, όπου συναντούμε αυτό που λέμε ύφος με διαφορετικά ονόματα, αγιοσοφητικό, πολιτικό, αγιορίτικο κλπ. Αν όμως λάβουμε υπόψη μας τη μεταγενέστερη, ακόμα και τη σημερινή υψηλή προφορική και γνήσια ψαλτική παράδοση που υπάρχει στην νησιά μας, ίσως έχουμε την απάντηση. Κατά τη γνώμη μου, υπήρξε από παλιά αντίστοιχη άνθηση της εκκλησιαστικής μουσικής και στο δωδεκανησιακό χώρο, πριν δεν διαμορφώθηκε ξεχωριστό ύφος, τουλάχιστον στα χαρτιά, γιατί λόγω της μεγάλης πνευματικής και όχι μόνο προσκόλλησης των νησιών μας προς τη μεγάλη του Χριστού Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, της οποίας και το ψαλτικό ύφος ακολούθησαν κατά πολύ μεγάλο μέρος, όπως επίσης ακολούθησαν σε δεύτερη μοίρα, θα έλεγα, και το επίσης μεγάλο ψαλτικό ύφος της Μύρνης. Αυτό πιθανώς να είναι και η αφορμή που η μουσικολογική έρευνα δεν έχει συναντήσει, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, γραπτή αναφορά για ιδιαίτερο δωδεκανησιακό ψαλτικό ύφος, αν και στην ουσία, όπως εγώ διακρίνω, υπάρχει. Δεν προχωρώ παραπέρα για τη στήριξη αυτής της άποψης, απαιτεί εντελώς εξειδικευμένη μουσικολογική ανάλυση, η οποία εξέρχεται από τα θεματικά όρια του σημερινού συμποσίου. Σε ό,τι αφορά την επιμέρους καταγωγή των εκκλησιαστικών μουσικών της περιοχής μας, διαπιστώνουμε ότι σχεδόν όλοι από τους παλαιούς κατάγονται από το κεντρικό νησί του συμπλέγματος μας στη Ρόδο. Μεταγενέστερα και ειδικά κατά τον 19ο αιώνα συναντούμε μερικούς και από τα άλλα νησιά. Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός της απουσίας πριν δύο σχετικά μεταγενεστέρων μουσικών από την Πάτμο, όπου και η παρέφατη Ιερά Μονή του Θεολόγου με την περίφημη βιβλιοθήκη της, από την οποία κατά φυσικό λόγο θα περίμενε κανείς να έχουν αναδειχθεί πολύ και ικανή μουσική, ώστε το όνομά τους να φτάσει μέχρι σε εμάς μέσα από τη σημαντικότητα και διαχρονικότητα του έργου τους. Η πρώτη χρονολογημένη αναφορά που έχουμε για το δεκανήσιο εκκλησιαστικό μουσικό είναι αυτή που συναντούμε σε κώδικα της Ιεράς Μονής του Θεολόγου της Πάτμου, χειρόγραφο 2200, πρόκειται για ένα δίσυλλο στιχηράριο, στον κολοφόνο του οποίου σημειώνεται ότι ετελειώθη το παρόν στιχηράριο διαχειρός Ιωάννου και πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Μητροπόλης Ρόδου του Κασιανού, και όσοι ψάλετε αυτό εύχεστε ημίν το αμαρτωλό δια των Κύριων, μηνύ Φεβρουαρίου και λοιπά 1223. Γραφέας είναι ο πρωτοψάλτης της Αγίας Μητροπόλης Ρόδου, Ιωάννης Κασιανός. Επίσης στο δεύτερο μέρος του κώδικα υπάρχει και το άλλο σημείωμα, το ακόλουθο σημείωμα, μηνύ Ιανουαρίου και λοιπά 1241,
ετελειώθη το παρόν συγχυράριο και αυτό διαχειρός Ιωάννου ευτερούς πρωτοψάλτη της Αγιωτάς Μητροπόλης Ρόδου του Κασιένου. Ο πρωτοψάλτης αυτός δεν μαρτυρείται πουθενά αλλού, αλλά είναι ο πρώτος που γνωρίζουμε ονομαστικά μέσα από τους μουσικούς κώδικες να κατέχει το οφείο του πρωτοψάλτη. Η μέχρι τότε επώνυμη μεγάλη ψάλτης ήταν γνωστή βασικά με το οφείο του Δομεστίκου. Δεύτερος χρονολογικά δωδεκανήσιος εκκλησιαστικός μουσικός που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ο Γεώργιος Σγουρόπουλος ή Σγουρός. Ήκμασε το διάστημα μεταξύ του τελευταίου τετάρτου του 14ου αιώνα και του πρώτου ημίου του 15ου. Αναφέρεται ότι κατήχε το ψαλτικό αξίωμα του Δομεστίκου και συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων μελουργών του καλοφωνικού μέλους. Συχνότερα ανθαλογούμενα στους χειρόγραφους κώδικες έργα του είναι κοινωνικά και στίχη των Ανοιξενταρίων. Ταυτίζεται και με τον γνωστό από αλλού ποιητή 14 μαθημάτων Σγουρό. Επίσης, σε κώδικα του Αγίου Όρους χαρακτηρίζεται Ρόδιος και εξ αυτού θεωρείται ότι η καταγωγή του είναι από τη Ρόδο. Σχεδόν σύγχρονος με τον Σγουρόπουλο είναι και ο περίφημος Μανουήλ Αργυρόπουλος ο Μαΐστορ. 14ο-14ο-14ο αιώνα και 1ο ήμιση 15ου. Ο Αργυρόπουλος συγκαταλέγεται ευθύς μετά τον περίφημο μαϊστόρο Ιωάννη Κουκουζέλη στον χώρο των μεγάλων βυζαντινών μαϊστών της ψαλτικής τέχνης. Το γεγονός αυτό βεβαιώνει τη συνδικητή του ικανότητα και τη θεωρητική του βέβαια. Η τοποθέτηση του Αργυρόπουλου στο διάστημα μεταξύ 14ου και 15ου αιώνα γίνεται ασφαλώς με το συγχρονισμό του με ένα άλλο μεγάλο κρίτο μουσικό τον Ιωάννη το Λάσκαρη, το Συρπάγανο, για τον οποίο έχουμε ακριβείς πληροφορίες. Τώρα, σχετικά με την καταγωγή του και με το αυτό όνομα, αναφέρεται σε αρκετές πρώιμες μουσικές πηγές ως Μανουήλ Αργυρός από τη Ρόδο. Περιληπτικά τα λέω αυτά για να προλάβω. Στον κώδικα 589 της Μονής Κουτρουμουσίου φέρεται και ως ιερεύς. Άρα ο Αργυρόπουλος κατάγεται από τη Ρόδο, αλλά ζει και μετέχει με πρωτεύοντα ρόλο στα μουσικά δρόμενα του Εθνικοθρησκευτικού Κέντρου, αφού στο έργο του αποτυπώνει τη μεγάλη ψαλτική παράδοση της πόλης. Σε ένα από αυτά, σε κώδικα γραμμένο μετά θάνατό του, σημειώνεται κοινωνικό ποίημα κυρίου Μανουήλ του Αργυρόπουλου, καθώς ψάλλεται εν τη Θεομισή του Κωνσταντινούπολη. Στην ίδια περίοδο συναντούμε ένα άλλο Ρόδιο πρωτοψάλτη Ρόδου, τον Νικόλαο Τραμουντάνη. Ο Νικόλαος Τραμουντάνης είναι μια προσωπικότητα της βυζαντινής μουσικής που ανθολογείται πιο σπάνια από τους δύο προηγούμενους μελουργούς. Στις μουσικές πηγές, οι οποίες όμως δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία για την καταγωγή του. Ζει και δραστηριοποιείται ως εκ των πλήστων στη Ρόδο, αλλά η προσωπικότητά του ασφαλώς ξεπερνά το όριο του νησιού, εφόσον μελουργήματά του συναντούμε σε διάφορα χειρόγραφα. Στο χειρόγραφο αριθμός 635 της Μονής Μεγής της Λάβρας, βλέπουμε το έτος 1436, αναγράφεται το εξής. Χερουβικό νέο ποίημα Νικολάου Πρωτοψάλτη Ρόδου του Πίκλιν Τραμουντάνη. Και αλλού το συναντούμε, όπως επίσης και ο Νικηφόρος του Καντουνιάρης το συγκαταλέγει μεταξύ των όσων κατά καιρούς ήκμασαν εν τη μουσική τη εκκλησιαστική. Μια από τις πιο σημαντικές μορφές που εκπροσωπούν τη μουσική παράδοση της μοναστικής πολιτείας του Αγίου Όρου είναι ο ηγούμενος της Μεγής της Λάβρας Άνθιμος από τη Ρόδο. Το ότι κατάγεται από τη Ρόδο μας το μαρτυρεί, αν και δεν διασταυρώνεται από καμιά άλλη πηγή το χειρόγραφο με αριθμό 240 της Μονής Λιμόνος. Η δράση του εντοπίζεται μεταξύ του Β' Τετάρτη και Β' Ημίσου του 15ου αιώνα. Οι μελοποιήσεις του έχουν ανθολογηθεί σε πολλά χειρόγραφα. Στα τέλη του 15ου αιώνα και σε κώδικα μαθηματαρίου αναφέρεται ένας άλλος Ρόδιος μελουργός, ο Σαβαστός, Δομέστικος Ρόδου. Ίσως το πιο σωστό θα ήταν Σεβαστός, αλλά δεν μαρτυρείται σε κανένα άλλο κώδικα. Η παρουσία 6 Ροδίων στην ίδια περίπου εποχή φανερώνει μεταξύ των άλλων ότι η Ρόδος είχε τότε τέτοια μουσική ανάπτυξη που της επέτρεπε να συμμετέχει ενεργά με εκπροσώπους της στην κορυφαία για τη βυζαντινή μουσική εποχή των Μαϊστόρων. Αργότερα, κατά τα μέσα του 17ου αιώνα, συναντούμε μια άλλη μεγάλη μορφή της φροντικής τέχνης, τον επίσης Ρόδιο αρχιερεύης Ιωακήμ Σαλαμπάση. Κατάγεται και αυτός από τη Ρόδο και μαρτυρείται ιστορής από τότε που ήταν απλός ιερομόναχος. Σε δύο μάλιστα περιπτώσεις χαρακτηρίζεται ως Λίνδιος.
Τούτο τίνει όσο το κατεμέ εφικτόν, παρά με αυτού γέγονε, κατά την ειν παρέλαβον εισήγηση, παρά το ημού διδασκάλου κυρίου Ιωακήμ Ιερομονάχου Λινδίου, εκτεθικός και τον ίσας. Γράφει ένας μαθητής του σε άλλο κώδικα. Ο Ιωακήμ υπήρξε μαθητής του περίφημου Παλασίου του Ιερέως. Τον ίδιο αιώνα συναντούμε μια άλλη εξαιρετική μορφή της πρωτικής τέχνης, τον Γεώργιο τον Κόο. Μας γίνεται βασικά γνωστός από το σπουδαιότατο κώδικα με αριθμό 379 τριμονής του Αρχιερείου, το οποίο είναι και ο γραφέας, με την εξής σημείωση. Το παρόν σύνθεση παρεμού Γεωργίου Πρωτοψάλτου Κόου, όπως αφανερώνει το επίθετό του, κατάγεται από την Κό. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλες πληροφορίες. Από το αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Κό, που εξέδωσε ο Μακαριστός Μητροπολίτης, Μητροπολίτη Κόου Εμμανουήλο Καρπάθιος, διαβάζομαι για κάποιο ψάρτη του Μητροπολιτή Κούνου Παΐσιο, που μετά από απόφαση μητροπολιτική καθορίζεται η αμοιβή του. Υπάρχει ένα ολόκληρο κείμενο, τμήμα του μόνο θα διαβάσω. Ο Κόου Παρθένιος επιβεβαιεί το 1776 Δεκεμβρίου μηνός προκαθημένης της ημών ταπεινότητας και των εντυμωτάτων αυτής κληρικών και θεωρώντας των λογαριασμών των εκκλησιών ημών, επροβάλαμεν και περί του ημετέρου ημών ψάλτου Παρισίου και στοχαζόμενοι ότι χρησιμεύει εν τες εκκλησίες της καθημάς επαρχίας, εκρίναμεν εύλογον με κοινή γνώμη των τιμιωτάτων αρχόντων και επιτρόπων των εκκλησιών ημών ότι να έχει χάρη βοηθείας το κατέτος να λαμβάνει παρά των ηρημένων εκκλησιών βρόσκια πεντήκοντα, δηλαδή από λαμπράν έως την άλλη ελευσωμένη λαμπράν. Από Μητρόπολη γλώσσα 7, από Γοργοποιή γλώσσα 5 και ακολουθεί ένας κατάλογος εκκλησιών ενωριών κάπου 14-15 οι οποίοι θα πρέπει να συνεισφέρουν ένα ποσό για να συμπληρωθεί το ποσό των 50 γροσίων. Άλλη μαρτυρία δεν έχουμε για αυτόν τον ψάρτη, όμως το ότι αναφέρεται ότι χρησιμεύει εν τες εκκλησίες της καθημάς επαρχίας προφανώς πρόκειται για χρήσιμο και αξιόλογο για το ψάρτη στην εποχή εκείνη. Σε χειρόγραφα της Μονής Θεολόγου Πάτμου 1731 συναντούμε τον Πάτμο Ιερομόναχο Αθανάσιο Χρυσοχώ ως συντάξη ενός μουσικού θεωρητικού. Ταύτα μεν περί μουσικής φαντεγράφησαν παρεμού έπτυνον κακογεγραμμένων τετραδίων οσιώνται οι εντυχάνοντες δε τούτου και εφηρώτες επανορθώσεται 1731. Τώρα εκτός από μουσικός είναι και γνωστός κωδικογράφος. Υπάρχει μια 5-6 κώδικες στην ίδια Μονή, για συντομία δεν τους αναφέρω, στην Πάτμο τους έχει γράψει ο Αθανάσιος ο Χρυσοχώρος. Επίσης αναφέρεται ότι χρημάτισε και ως εκκλησάρης της Μονής και έχει και άλλες πληροφορίες ότι πήγε και στη Λέσβο στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου, όπου εκεί έγραψε κάποια χειρόγραφα. Υπήρξε μια μεγάλη προσωπικότητα για την Πάτμο και για την Δωδεκάνησο και υπάρχει μια αναφορά ότι απεβίωσε στις 23 Σεπτεμβρίου το 1763. Ήρθαν και έφεραν τον παπά Αθανάσιον του Χρυσοχώου από Αθαμένον το 1763 Σεπτεμβρίου 23. Αναφέρονται σε ένα κώδικα. Περί τα τέλη τώρα του 18ου αιώνα βρίσκομαι και ένα άλλο ιερομόναχο, τον Ιωακήμ του Ρόδιου, ο οποίος δεν ξέρω τώρα αν ταυτίζεται και με τον Ιωακήμ του Βυζής. Πάντως ο Γιώργος Παπαδόπουλος το φέρνει και το τοποθετεί στο 18ο αιώνα. Εδώ βλέπουμε στους τρεις κώδικες της Μαγής της Λάμβαρας έργα του Μητροπολίτη Ηρακλίας Γερασίμου από τη Λέρο. Ο Γεράσιμος διαδέχτηκε το 1726 τον Ηρακλίας Καλίνικο και παρατήθηκε από το θρόνο το 1760. Περί αυτού έγραψε ο Μεσαιωνοδίθης Εμμανουήλ Γεωδεών Ολέριος. Σε κώδικα πάλι της Πάτμιος συναντούμε τον Μακάριο Παλαιολόγο. Σε ένα κώδικα αναφέρεται γράφει από τη χειρός Μακαρίου του Παλαιολόγου και αναγινώσκουν τις εύχες υπέρ αυτού το 1772. Γι' αυτόν γνωρίζουν ότι ήταν ιερέας, έζησε αρχικά στην Αθήνα και είναι γραφέας ενός άλλου σπουδαίου αγιορείτικου μουσικού συγχυραρίου της Μονής Εσφυγμένου με αριθμό 2252 από τους κώδικες του Σπυρίδωνος Λαμπρού. Μεταξύ του τελευταίου τετάρτου του 18ου αιώνα συναντούμε τον μοναχό Κοσμά από τη Μονή Δοχειαρίου. Ο Κοσμάς αναφέρει τις περισσότερες περιπτώσεις ως Δοχειαρίτης.
αλλά σαφώς κατάγεται από τη Ρόδο. Αφού το μαρτυρεί και ο ίδιος σε αυτό το γραφό του που γράφει ότι το παράδοσο σημειώθηκε εντύμως διαχειρός κρουσμά μοναχού δοχειρήτου του Κεροδίου. Γι' αυτόν έχουμε αρκετές πληροφορίες ότι γεννήθηκε στη Ρόδο το 1781. Άρα τότε από ένα κώδικα, από ένα χειρόγραφο που αναφέρεται το 1841. Επομένως τότε ήταν γύρω στα 60 ετών όταν γράφτηκε αυτή η σημείωση. Ήταν με τρία αναστήματος, ορθά από Ηλίς και Μαυρογέννης. Καράσα καλής. Ο Κοσμάς ετοιμήθηκε με την τάξη των γερόντων, δηλαδή έγινε προϊστάμενος. Επίσης πρόκειται για ένα φύλαργο μουσικό και δόκιμο ιεροψάρτη. Έχουν πολλές μαρτυρίες γι' αυτό. Τελευταία μαρτυρία αναφέρει ότι κοιμήθηκε, πληρώθηκε στις 1847 Αυγούστου 6 η μισθόν του Γέρο Κοσμά για το ψάρι γρόσια 200. Μια από τις πιο αξιοπρόσεκτες μουσικές φυσιογνωμίες εποχής του ήταν στο Άγιο Όρος. Στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα ο επίσκοπος Λέρνης Διονύσιος Χρυστοφίδης, που γεννήθηκε στη Σάμο και χρημάτισε μαθητής του Γεωργίου Λεσβίου, δεν ακολούθησε όμως το σύστημά του, καλυφωνότατος και μελοποιός, έψαλε 25 χρονιά συνεχίζει στην Ιερά Μονή του Θεολόγου, αλλά δεν σταμάτησε να διδάσκει τη μουσική και τότε που έγινε επίσκοπος Λέρνης το 1844, όχι κατά το λεσβείο νόμο σύστημα, αλλά κατά το των τριών επιφερετών της νέας μουσικογραφικής μεθόδου, εις τους προς αυτών προσερχομένους και ιδιαίτερα εις τους φιλομουσικότατους καλυμνίους. Εκτός από την εξαιρετική του καλυφωνία, μαρτυρείται ότι έχει και μεγάλη εξαιρετική μνήμη, μουσική. Το τρίτο, τέταρτο, το 19ου αιώνα, μαρτυρείται ένας άλλος μουσικός ψάρτης, ο Καλύμνιος Ακελάς Κλήμης, φίλος του Αλεξάνδρου Παπανδιαμάντη, μουσικότατος, καλυφωνότατος, τα περνώ σύντομα για να προλάβω, έγραψε ορισμένα πράγματα και μουσική, μεταξύ των οποίων και μια πραγματεία, η ελληνική μουσική και η μελετόμενη εν Κωνσταντινούπολη μεταρρύθμιση αυτή, που εκδόθηκε στην εφημερίδα ΣΤΟΑ το 1881. Μετά τις σπουδές του, φιλόλογος, ήρθε στην Κάλυμνο, έψαλε στο καθεδρικό όνομα Παναγίας Χώρας, όπου ψάλλω κι εγώ, αλλά πέθανε νεότατος γύρω από τα 40. Άφησε τη φήμη Αηδονιού της Ανατολής. Επίσης, το 19ο αιώνα ήταν μελουργός από τη Σήμη, ο Βασίλειος Ζαχαρίου, μαθητής του περίφημου Σαμίου Μουσικοδασκάλου Γρηγορίου Κωνσταντά και του μεγάλου πρωτοψάρτης Μύρνη Νικολάου. Δραστηριοποιείται, γράφει εγκόμια σε πατριάρχες και καταστήθηκε μια συλλογή, θα τη λέω σε λίγο, μια συλλογή με δημοτικά τραγούδια της περιοχής που δυστυχώς χάθηκε. Προσπάθησα να βρω άκρα, δεν μπόρεσα. Στο τελευταίο τέταρτο 19ου αιώνα έχουμε και τον Πάτμιο Αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Παναγιωτίδη, ψάρτη στη Σμύρνη, αρχιμανδρίτη μετά στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος εκδίδει τον Επιτάφιο Θρήνο και το Ιερολόγιο των Καταβασιών, στο οποίο καταγράφει και την παράδοση, την ψαρωτική παράδοση της Πάτμιου. Σύγχρονο με τον Παναγιωτίδη και αρχιμανδρίτη Γενάδιος Θέμελης ο Καλύμνιος. Γεννήθηκε το 1857, έχουμε αρκετά στοιχεία, δεν τα λέω όλα. Έγινε αρχιμανδρίτης μετά στο Κάρδιφ της Αγγλίας, όπου και κοιμήθηκε. Μελοποίησε το 1883 και εξέδωσε τα ελληνικά Ευαγγέλια του Σπυρινίου της Αναστάσεως. Αυτά υπάρχουν κάποιοι πίνακες, δεν τους αναφέρω τώρα για συντομία. Τους έχω στείλει. Στα μέλη του 19ου αιώνα συναντούμε πάλι στην Κάλυμνο τον Νικόλαο Μη Θέμελη, μεγαλύτερο αδερφό του Γενναδίου Θέμελη, στον οποίο και αφιερώνει ο Γενναδίος Θέμελης στο πόνιμά του τα ελληνικά Ευαγγέλια του Σπυρινίου της Αναστάσεως. Πρόκειται για μέλη της ίδιας οικογένειας, γιατί βρίσκουν και ένα άλλο Θέμελη. Αυτό ήταν δάσκαλος του Θέμελη των γραμμάτων και της εκκλησιαστικής μουσικής, σύμφωνα με κάποια διοριστήρια που έχουμε εκεί πέρα από τη Μητρόπολη και από τη Δημογεροντία. Ο ίδιος άφησε ένα χιουμοριστικό αυτοβιογραφικό του μήνυμα. Το αναφέρει ότι υπηρέτηκε και συγκό, σαν δάσκαλος και ψάρτη, παντρεύτηκε, αλλά επειδή όπως γράφει τα λέει μεγάλος πότης, τον απέριξαν πολλές φορές. Όμως το τέλος ανέμειψε και συνέχισε την ανασχόλησή του με τη μουσική. Έχει διασωθεί στη βιβλιοθήκη με αναγκώδες χειρόγραφό του, καθώς και μερικά λιτά από άλλο χειρόγραφο με διάφορες δικές του μελοποιήσεις, στις οποίες καταγράφεται το απολύτως τοπικό ψαρτικό ιδίωμα της Καλύμνου στην εποχή εκείνη. Εκτός από αυτόν έχουμε και πληροφορίες για άλλες ιδιόγραφες ανθολογίες του, τις οποίες όμως δεν έχω εντοπίσει.
Υπάρχουν επίσης και πολλά άλλα γνωστά ονόματα μεγάλων στρατών και δασκάλων της κλασικής μας μουσικής στην Κάλυμνο. Σημειώνει ο θείος Μιχάλης Τουγκράνης, Μιχάλης Θωμάς, τον οποίο η θύμη διατηρείται μέχρι σήμερα, πριν δεν μας άφησαν ή τουλάχιστον δεν μπόρεσα μέχρι στιγμής να βρω κανένα δικό τους γραπτό μουσικό στοιχείο. Πλην των βουλευτήριων τους, ως πρωτοψαρτών στον καθεδρικό ναό, καθώς και ως δασκάλων της μουσικής στα πρακτικά της δημογενής, στα σχολεία μας. Εδώ θα τελειώσω, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τα διάβασα πολύ σύντομα, μέσα στον χρόνο μου. Ελπίζω να μην τον ξεπέρασα. Είναι και κάποιοι πίνακες και βέβαια πληρέστερο κείμενο θα καταθέσω για τα πρακτικά του συνεδρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια.